Κύριε Λυσαρίδη, θα έρθει τελικά το αναμενόμενο τεχνικό κλιμάκιο της ΜΟΔ? Καλησπέρα σας κύριε Πουγαρίδη. Ναι, όντως πριν λίγο ημερών υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Κασαπίδη, η πρόσκληση της τεχνικής βοήθειας προς την ΜΟΔ ΑΕ, η πολυπόθητη βοήθεια που ζητούσαμε κι εμείς, διότι όπως γνωρίζετε το πρόγραμμα του επιχειρησιακού της Δυτικής Μακεδονίας είχαμε κάποιο πρόβλημα απορροφητικότητας και φωνάζουμε τους κατάλληλους ανθρώπους στην περιοχή μας, έτσι ώστε να βοηθήσουν όλους τους τελικούς δικαιούχους, οι οποίοι είναι περί τους 50 περίπου αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να συντάξουν μελέτες και για το τρέχον πρόγραμμα, αλλά και για το επόμενο ΕΣΠΑ, αλλά και για την σύνταξη των προτάσεων για αυτό το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη επιχειρησιακό πρόγραμμα. Ωραία, άρα μιλάμε για κάποιους συμβούλους από την Αθήνα, είναι ένα κλιμάκιο της ΜΟΔ. Είχε προαναγγελθεί αυτό από τον κύριο Παπαδημητρίου? Μάλιστα, ναι, όταν είχε έρθει και ο κύριος Παπαδημητρίου εδώ, είχαμε κάνει τις κουβέντες και ήδη άμεσα από τη Δευτέρα θα είναι ένα κλιμάκιο δύο ανθρώπων για αρχή, στο οποίο θα μας βοηθήσει και εμάς στα περιφερειακά συμβούλια αναπτυξιακά που θα κάνουμε από Δευτέρα σε όλους τους Δήμους που θα γυρίσουμε μαζί με τον Περιφερειάρχη και τη Διαχειριστική Αρχή, έτσι ώστε να ενημερώσουμε όλους τους δημάρχους αλλά και όλους τους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας και να μας ενημερώσουν για τα προβλήματα που υπάρχουν και να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε για την τεχνική βοήθεια που θα τους παρέχουμε δωρεάν. Άρα οι στόχοι, αυξάνουμε ρυθμούς στην απορρόφηση, στην εκτέλεση έργων? Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 22,8%. Ευελπιστούμε ότι μέχρι τέλος της χρονιάς να το ανεβάσουμε. Αυτή τη στιγμή πρέπει όχι να τρέξουμε, να πετάξουμε ρυθμούς και να βοηθήσουμε πραγματικά τους τελικούς δικαιούχους, τους Δήμους, να κατεβάσουν προτάσεις και προσκλήσεις στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε προσκλήσεις ανοιχτές ή θα επιδιώξουμε να βάλουμε προσκλήσεις από... Έχουμε αυτή τη στιγμή και ανοιχτές προσκλήσεις, αλλά μέχρι και τέλος χρονιάς εννοείται ότι θα βγάλουμε και άλλες προσκλήσεις προς τους τελικούς δικαιούχους.